τα δικαστήρια της Πάτρας σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν συζητηθεί τους τελευταίους μήνες και βγει διαζύγια, κοινή συνένεση και για τα οποία ο ιστορικός του μέλλοντος όταν αναφέρεται στην οικονομική κρίση θα έχει να πει σίγουρα πολλά. Έχουν αλλάξει άρδινοι οικονομικές συνθήκες πλέον, με αποτέλεσμα λόγω αυτής της οικονομικής κρίσεως το ζευγάρι να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις και αυτό να δημιουργεί στα πλαίσια της καθημερινότητας ενός ζευγαριού πάρα πολλές προστριβές. Αναγκάζονται τώρα προκειμένου να κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να προχωρήσει ο καθένας φορολογικά τη ζωή του ξεχωριστά, να μπουν στη διαδικασία του διαζυγίου. Ίσως να μην το έκαναν και να έμεναν σε μια συμβατική σχέση γάμου και ας μην ήταν μαζί το ζευγάρι. Τώρα, το κίνητρο για την έκδοσή τους δεν ήταν ούτε η ασυμφωνία χαρακτήρων, ούτε όμως και η επιλογή άλλων προσώπων για να ζήσει ο ένας από τους δύο, αλλά η αναζήτηση τρόπων από τη στιγμή που η επιχείρησή τους κατέρευσε να γλιτώσουν τη φυλακή και παράλληλα να εξασφαλιστεί ένα εισόδημα, με τον άντρα στην συνέχεια να χαρακτηρίζεται άπορος αφού στο όνομά του δεν έχει τίποτα και φυσικά δεν έχει και εισόδημα. Να σου πούμε ότι σε ένα ζευγάρι έχει δανειοδοτηθεί ο ένας από τους δύο ή χρωστάει ο ένας από τους δύο στο δημόσιο. Όταν είσαι παντρεμένος και κάνεις κοινή φορολογική δήλωση, αναγκαστικά ο δεύτερος φορτώνεται όλο αυτό το βάρος της φορολογίας, του δανεισμού. Οπότε αναγκαστικά το ζευγάρι μέσα στην τριβή, μέσα στα προβλήματά τους, αναγκάζεται να χωρίσουν. Πρόκειται για κινήσεις απελπισίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να σώσουν τουλάχιστον περιουσιακά στοιχεία του ενός εκ των δύο και συγχρόνως να εξασφαλίσουν μέσω περιουσιακών βοηθημάτων και κοινωνικών παντοπολίων το ελάχιστο εισόδημα για την οικογένειά τους, καθώς εξακολουθούν να μένουν στην ίδια στέγη.